centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Πουρινάρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαι καλά. Την αντιπολίτευση του Δήμου του Άργους Ορεστικού, ο οποίος κύριος Μπουρινάς, γιατί είναι μαζί μας, γιατί χθες μόλις έστειλε προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ένα έγγραφο και ζητά με αυτό την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης για τρία θέματα. Το πρώτο αφορά την επωροπανήγυρη, δηλαδή. Ζητάτε, κύριε Μπουρινάρη, να ληφθεί απόφαση για να μην γίνει το πανηγύρι. Με τα δεδομένα που επικρατούν στη χώρα, όπως τονίζετε, και της πανδημίας του COVID και για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ναι, κύριε Νατσούλη, ακριβώς. Για πείτε μας λίγο για αυτό το θέμα. Πώς αποφασίσατε να βγάλετε ένα τέτοιο θέμα? Και μάλιστα, όταν φαίνεται ότι υπάρχει απόφαση της Δημοτικής Αρχής, είναι αποφασισμένη η Δημοτική Αρχή, αν δεν προκύψει κάτι πάρα πολύ παράξενο, να πραγματοποιήσει το πανηγύρι φέτος. Λοιπόν, και Νατσούλη, να βάλουμε, να πούμε τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Το Συμβούλιο του Αυγούστου. Όπου μέσα στην ημερήσια διάταξη υπήρχε και ένα θέμα για το πανηγύρι. Για διαδικαστικά θέματα του πανηγυριού και όχι αν θα γίνει ή όχι. Όχι, όχι, για το πανηγύρι γενικά. Για να γίνει ή όχι. Όχι, όχι, γενικά και αόριστα. Α, γενικά, ναι, αυτό γενικά λέω. Γενικά και αόριστα, ναι, ναι, ναι. Όχι για διαδικασίες εν πάση περιπτώσει σήματος και τα λοιπά, γενικά και αόριστα. Λοιπόν, εκεί έγινε μια κουβέντα και διαφάνηκε, όχι, αλλά το είπαν καθαρά και ο Δήμαρχος, εκφράζοντας και την πλειοψηφία, ναι, των συμβούλων του, ότι είναι αποφασισμένοι να κάνουν το πανηγύρι. Το είπε αυτό καθαρά, βέβαια, και την Δευτέρα στην εκπομπή μας, ναι. Ναι, αυτό βέβαια, κύριε Νατσούλη, αποδεικνύεται εδώ και 20 μέρες που άρχισαν να στείνουν οι εργάτες, ναι, που άρχισαν να στείνουν το πανηγύρι. Μάλιστα. Δηλαδή το πανηγύρι εδώ και 20 μέρες στείνεται. Δημιουργείται, μπαίνουν, στείνονται οι παράγκες. Στείνεται ίσως με μια λογική, από ό,τι μάθαμε, καλού κακού. Δηλαδή το στείνουμε για να είμαστε έτοιμοι. Αν γίνει καλός, αν δεν γίνει πάλι καλός, το ξεστείνουμε. Για να είμαστε έτοιμοι, αυτή είναι, αυτό ακούσαμε εμείς ότι υπάρχει, ναι. Εντάξει, αυτό το καλού κακού, κύριε Νατσούλη, αν θέλουμε το πιστεύουμε. Αν θέλουμε το πιστεύουμε, διότι βλέπουμε σε καθημερινή βάση, το είπατε κι εσείς, τι λέει ο ΠΟΗ. Είπατε προηγουμένως και για την εμποροπανήγυρη των Γρεβενών. Ναι. Έτσι, και όλες οι εμποροπανήγυρες μέχρι τα τώρα στον ελλαδικό χώρο ακυρώθηκαν. Και ακυρώθηκαν ακριβώς για προστασία της δημόσιας υγείας. Ναι, ο Δήμαρχος έδωσε και άλλες διαστάσεις γιατί ακυρώνονται, αλλά ας μην το προεκτείνουμε παραπάνω. Όλοι λένε ότι είναι για COVID. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκριθεί, κύριε Μπουρινάρη, το πανηγύρι του Άργους τώρα, παραδείγματος χάρη, με το Γρεβενών ή με το, πώς λέγεται εδώ, γειτονικά του Αμιντέου. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι από τα μεγαλύτερα της χώρας. Ακριβώς. Και μάλιστα τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνει 500.000 ευρώ έσοδα για το Δήμο σας. Θα σας πω. Αν προσθέσουμε και τα περσινά 500, μιλάμε για 1.000.000 ευρώ εδώ. Δεν μιλάμε για τα λιράκια. Κύριε Νατσούλη, δηλαδή εσείς σε αυτήν τη φάση, αφού αναφέρετε αυτά τα ποσά, βάζετε τα χρήματα πάνω από την δημόσια υγεία? Κοιτάξτε, όπως το τοποθετείτε το, ναι, θέμα, ή αν κάποιος το τοποθέτησε έτσι το θέμα. Όχι, δεν το τοποθετώ εγώ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Απλά είναι το σημαντικότερο έσοδο του Άργους. Είστε έτοιμοι να το θυσιάσετε αυτό? Θα σας πω. Λυπάμαι πάρα πολύ αν δηλαδή τα χρήματα, έτσι, ή κάποιες χιλιάδες ευρώ είναι πάνω από την υγεία των δημοτών και των επισκεπτών της εμποροπανηγύρης. Το απέδειξε η Ελλάδα περίτρανα ότι είναι πάνω, κύριε Μπουρινά. Να σας πω πώς. Άφησε τον τουρισμό παντελώς ελεύθερο. Το τι έγινε στα νησιά, το τι συνωστισμός, το τι πανηγύρι, το τι κόλαση. Και πήγαν και οι Καστοριανοί εκεί και αργίτες και γύρισαν πίσω με κορονοϊούς.
Εκεί είναι λοιπόν δεν άλλο... μίλησε κανένας. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό ο τουρισμός. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι κύριε Πουγνάριο. Μην... Όχι, όχι κύριε Νατσούλη. Το ίδιο πράγμα κύριε Πουγνάριο. Προσανατολίζουμε ναι. τους ακροατές μας. Ας μείνουμε στα πανηγύρια, στις εμποροπανηγύρια. Ας μείνουμε. Ας μείνουμε εκεί και μην προσανατολίζουμε τους ακροατές μας, γιατί έτσι τους μπερδεύουμε και δεν θα έχουν την πλήρη εικόνα. Σίγουρα λοιπόν, πάντως δεν κολλάνε κορονοϊό μόνο στα πανηγύρια, αυτό εννοώ. Είπατε ότι είναι ένα από το μεγαλύτερο. Όχι, για μας, εσείς το λέτε, για το μας, λέω. Ναι, ναι, το είπατε κι εσείς. Ναι. Για μας δηλαδή είναι η μεγαλύτερη εστία διάδοσης του κορονοϊού. Μάλιστα. Αν γίνει. Η αν μεγαλύτερη γίνει. Εστία. Διότι θα έρθουν χιλιάδες επισκέπτες, χιλιάδες δημότες, χιλιάδες επισκέπτες από... Να μην σου πω από όλη την Ελλάδα, ναι. σίγουρα από την περιφέρειά μας, σίγουρα από την Μακεδονία, σίγουρα από γειτονικές χώρες, αλλά και όχι μόνον. Και αυτό κύριε Νατσούλη, δημιουργεί εκρηκτική κατάσταση για, ναι. την διάδοση, για την διάδοση του κορονοϊού. Διότι είναι ανεξέλεκτα μερικές βασικές αρχές που όλη η οικία μέχρι τα τώρα από την πολιτική προστασία το έχουν σαν... τις πρώτες προτεραιότητες. Μια και δηλαδή... το αναφέρετε, επειδή μετράει ναι. πάντα και το ποσοστό των εμβολιασμένων του νομού. Ρωτήσαμε λοιπόν για αυτό το θέμα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, τον κύριο Παπαδόπουλο, αν η Καστοριά πληρεί τα δεδομένα τα υγειονομικά για να κάνει πανηγύρι. Ξέρετε τι απάντησε ο κύριος Παπαδόπουλος? Ναι. Μπορούμε να κάνουμε πανηγύρι. Λοιπόν, βάσει του εμβολιασμού. Αυτό βάσει λέει. Του εμβολιασμού, ναι, ναι, ναι. Ντάξει, ο κ. Παπαδόπουλος λοιπόν, μίλησε καθαρά βάσει σκία, εμβολιασμού, ναι. Στη σκία που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία, κύριε Νατσούλη, υπάρχουν, δεν είναι μόνο ο εμβολιασμός. Και αυτό είναι ατυχές που το βάζουν έτσι, είναι ατυχές κατά την δική μας άποψη, διότι τι θα πει είναι πάνω από το 50, δηλαδή αν είναι 50 και ένα ανεμβολίαστη πόσοι είναι, δεν είναι άλλοι 50. Δηλαδή, νομίζω σαν Καστοριά είμαστε πολύ πιο πάνω και από το 50. Εντάξει, εντάξει. Τι θα κάνουμε για το υπόλοιπο 50%, θα το θυσιάσουμε? Όχι κύριε Νατσούλη, αφήστε τα αυτά. Εκτός από τον εμβολιασμό υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις. Ο συνωστισμός. Μπορείτε εσείς να μου πείτε ότι υπάρχει σήμερα δημοτική αρχή ή υπάρχει πολιτική προστασία ή θεσμική εκπροσώπηση που μπορεί να διασφαλίσει τον... τον αυξημένο την υπερσυγκέντρωση? Μπορείτε να μου πείτε, υπάρχει κανείς? Γιατί υπάρχει υπερσυγκέντρωση και σίγουρα ο συνωστισμός είναι τόσο μεγάλος που βασικό πιστεύετε ότι ακόμη και μέτρα προστασίας να φοράμε, δηλαδή ξέρετε κύριε Μπουρινά, το ξέρετε λοιπόν. Ίσως αγαπάμε πάρα πολύ το πανηγύρι, δηλαδή δεν θέλω να μας παρεξηγήσετε, αλλά εντάξει, είμαστε από τους ανθρώπους που αγαπάμε πάρα πολύ, επειδή έχει συνδεθεί με τα παιδικά μας χρόνια, μεγαλώσαμε εκεί εντάξει, και το αλλά... μας έλειψε πάρα πολύ και πέρσι. Η αγάπη... Φαντάζομαι ότι και εσείς το αγαπάτε, κύριε Πουλιά. Ναι, εμείς το αγαπάμε, αλλά η αγάπη για, την, ναι. για το πανηγύρι ναι. δεν πρέπει να θυσιάζει τη δημόσια υγεία. Ναι, σωστό, για μας, σωστό. Πάνω και απ' όλα είναι η δημόσια υγεία. Και αυτό ακριβώς που λέτε, το ρώτησαμε στο Δήμαρχο προχθές που ήταν εδώ. Ρωτήσαμε αν παίρνει και ο ίδιος το ρίσκο την επόμενη μέρα να ακούσει πολλά αν διαδοθεί ο κορονοϊός στη Καστοριά. Πρέπει να σας πω όμως ότι είστε αντίθετοι ακόμη και με μέτρα που μπορούμε να πάρουμε. Να φοράμε δηλαδή όλοι μάσκες, να υπάρχουν παντού αντισηπτικά, να υπάρχει μια γενικότερη εικόνα αποστάσεων στα ταβέρνες. Δεν θα υπάρχουν τα μπαράκια επίσης, είπε ο Δήμαρχος στο πανηγύρι. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι εστία πραγματικά μετάδοσης. Με αυτά τα μέτρα πιστεύετε ότι και αυτά δεν είναι αρκετά? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως κύριε Νατσούλη, διότι σε μια εμποροπανήγυρη δεν μπορείς ούτε τον συνωστισμό να τον ελέγξεις, ούτε την πυκνότητα της κίνησης μπορείς να την ελέγξεις, ούτε τις αποστάσεις μπορείς να τις ελέγξεις όταν χιλιάδες άτομα βρίσκονται εντός του χώρου της εμποροπανήγυρη. Αυτά είναι ανεξέλεγκτα και όποιος πιστεύει ότι αυτά μπορεί να τα ελέγξει νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας της εμποροπανήγυρης του άλλου. Άρα λέτε απόφαση να μην έχουμε μπαράκια ή να κυκλοφορούμε όλοι με μάσες δεν είναι αρκετά για να γλιτώσουμε τον κόσμο. Βεβαίως, ναι. Εσείς επειδή είστε και θειασότης
του Πανηγυριού. Πού με κάνετε, πού με βρίσκετε, είμαι εκεί συνέχεια εκεί. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ώρες. Είναι ώρες εχμής. Που δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένα βήμα. Αυτά δεν θα τα λάβουμε υπόψη. Αυτά δεν θα τα λάβουμε υπόψη, κύριε Νατσούλη, προκειμένου να μην έχουμε διασπορά του κορονοϊού. Τώρα που βλέπετε κάθε μέρα τα κρούσματα αυξάνουν, οι μεταλλάξεις πολλαπλασιάζονται. Είπατε ποια μετάλλαξη. Μη. Οπότε, τώρα βγήκε η μη. Φτάνουμε στη μη. Και εμείς θα θυσιάσουμε την υγεία, την δημόσια υγεία. Θα θυσιάσουμε τους συμμετέχοντες εκεί για τα λεφτά. Όσο για τα λεφτά που είπατε. Ναι, για τα λεφτά, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, το λέει το ίδιο το Άργος χρόνια τώρα, ότι είναι το βασικό έσοδο και με αυτά τα λεφτά κινούνται πάρα πολλά πράγματα στο Άργος. Ακούστε, όποιος βάζει τα λεφτά πάνω από την υγεία, πρώτον κάνει τραγικό λάθος. Ένα δεύτερο, έτσι προχθές είχαμε αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αναμόρφωση. Μέχρι τα τώρα στον προϋπολογισμό του 2021, σαν έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τον COVID-19 ήρθαν 350.000. Τα ακούτε? Ναι. Έκτακτη. Ναι. 350.000 και είμαστε στο πρώτο εξάμεινο. Που σημαίνει ότι μέχρι τέλος του έτους θα έρθουν και άλλα λεφτά. Οπότε τα λεφτά του Πανηγυριού έχουν καλυφθεί με τις έκτακτες υποχωρήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, ναι, για τον COVID. Κύριε Νατσούλη, άρα είναι ψευτοδήλημα όποιος βάζει ότι είναι μεγάλο το έλλειμμα των χρημάτων. Όχι. Αυτά τα λεφτά με το παραπάνω έχουν έρθει. Όμως είναι καθαρά. Πάντως, αποζημίωση για το πανηγύρι, για να το διευκρινίσουμε και αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει, όπως δεν υπήρξε και πέρσι, γιατί κυκλοφόρησε και αυτό. Δεν υπάρχει καμιά αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη ή για δεν ξέρω γιατί άλλο. Ακούστε. Δεν υπάρχει αυτό ούτε πέρσι ούτε φέτος. Ακούστε, κύριε Νατσούλη. Αυτό που διαπιστώνει κανείς έτσι, είναι ότι για τις συμπεροπανήγυρες πέρυσι ήταν ξεκάθαρη η απόφαση της πολιτικής προστασίας, ναι, ότι δεν γίνονται τα πανηγύρια. Ναι, πέρυσι ήταν πολύ καθαρό. Φέτος αφήνω. Φέτος είναι πολύ θολό το τοπίο. Πολύ θολό. Το αφήνουν όμως, το αφήνει η πολιτεία, κύριε Μπουρνάρη. Δεν το αφήνει. Αν το αφήνει η πολιτεία, απλά η πολιτεία ρίχνει το μπαλάκι στα δημοτικά συμβούλια. Συμβούλια, όχι στους δημάρχους. Τα δημοτικά συμβούλια. Και σου λέει, αποφασίστε εσείς, κύριε, αν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε όλες τις προϋποθέσεις να καλύψετε τα πάντα. Αποφασίστε εσείς. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο από την πολιτική προστασία. Εμείς την καλούμε την πολιτική προστασία με την ευκαιρία αυτή χθες, όχι σήμερα, να ξεκαθαρίσει και αυτό το τοπίο με το θολό που αφήνει για την εμποροπανήγυρη. Διότι σε καμία εμποροπανήγυρη μέχρι σήμερα, κύριε Νατσούλη, δεν έγινε στην Ελλάδα. Καμία. Γιατί δεν το έκανα. Πάντως, ανεξάρτητα είναι οι μικρές τη μεγάλη. Ναι, πάντως ο κύριος Παπτσόγλου είπε ότι στην περίπτωση που δεν θα γίνει, αυτό θα οφείλεται σε εντολή της πολιτείας. Δηλαδή, να δούμε και ποιος αποφασίζει τελικά. Τι εντολή, τι είναι αυτά που ακούμε. Δηλαδή, η πολιτεία θα δώσει μια ξεχωριστή εντολή στο Δήμο του Άργους. Όχι, όπως πέρσι. Να πει ότι να μην γίνει το πανηγύρι. Όχι, δηλαδή, όπως στα Γρεβενά, πέρσι, με συγχωρείτε. Κύριε Μπουρνάρη, πέρσι πώς την έδωσε? Ήταν γενική και καλά έκανε πέρυσι. Αυτό έπρεπε να κάνει και φέτος. Φέτος γιατί δεν την δίνει? Είναι έλλειμμα για εύλογους λόγους. Για εύλογους λόγους που ξέρουν αυτοί. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ για ποιους λόγους δεν παίρνει την ξεκάθαρη θέση. Αλλά κάνει κακό όμως. Κάνει ζημιά. Κάνει ζημιά. Διότι, βεβαίως. Διότι έτσι αφήνει. Δίνει έστω μια ελαφρώς μικρή δυνατότητα σε κάποιους να νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν εμποροπανήγυρη. Δεν μπορούν να κάνουν, κύριε Νατσούλη. Δεν μπορεί να κάνουν, διότι τα θέματα δημόσιας υγείας είναι αδιαπραγμάτευτα. Μάλιστα. Αδιαπραγμάτευτα. Δεν μπορεί να διακινδυνεύσει κανείς να φτιάξει μια εμποροπανήγυρη με τόσο μεγάλο κίνδυνο διασποράς και στη συνέχεια να νοσήσουν οι δημότες μας ή επισκέπτες. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτο για μας. Και γι' αυτό εμείς, ναι, εκμεταλλευόμενοι τον κανονισμό λειτουργίας, θέλοντας πραγματικά να δώσουμε αυτήν τη διάσταση την πραγματική, να μην γίνει το πανηγύρι, καθαρά για θέματα υγείας, για να μην διαδοθεί περαιτέρω ο κορονοϊός,
Γι' αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, καταθέσαμε αυτή την αίτηση. Θα συζητηθεί, και κύριε Μπρουνάρ, το θέμα. Θα συζητηθεί. Βεβαίως. Θα συζητηθεί. Ακούστε, κύριε Νατσούλη. Γιατί είναι και οι δύο παρατάξεις αντιπολίτευσης, να το πω και αυτό. Ο κανονισμός. Για να μην αδικήσω και την κυρία Γραμμένου. Βεβαίως, μαζί να επικοινωνήσετε και μαζί της. Θα με κοινωνήσω και με την κυρία Γραμμένου. Ναι, ναι. Ακούστε, κύριε Νατσούλη. Ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σαφέστατο. Δίνει τη δυνατότητα στην μειοψηφία. Την μειοψηφία να καταθέσει γραπτό αίτημα προκειμένου να ζητήσει την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να παρθούν κάποιες αποφάσεις για τα θέματα που βάζει η μειοψηφία. Αυτό κάναμε εμείς σαν μειοψηφία, βλέποντας ότι είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση να πραγματοποιηθεί το πανηγύρι και να έχουμε δύσκολες συνέχειες, δύσκολες καταστάσεις. Πήραμε την πρωτοβουλία και καταθέσαμε αυτό το αίτημα πάντα με το αίσθημα της ευθύνης και του σεβασμού, κύριε Νατσούλη, στους δημότες μας και σε όλους τους επισκέπτες. Ναι, οι αντίπαλοι σας πάντως λένε, κύριε Μπουρινάρη, ότι εμφανίζεστε τώρα για το πανηγύρι. Ο κορονοϊός υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν είχατε κάποια παρουσία ή παρέμβαση για αυτά τα θέματα. Τώρα που ήρθε το πανηγύρι, τώρα κάνετε. Τι θέλετε δηλαδή, τι παρουσία, τι να κάνω δεν δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν. Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν, κύριε Νατσούλη. Επιδεικνύεται μια κινητικότητα τώρα που είμαστε μπροστά στο πανηγύρι και όχι επιδεικνύω πριν. Επιδεικνύω γιατί διαισθάνομαι, ναι, ότι από το πανηγύρι έτσι θα υπάρξει μεγάλη εξάπλωση του κορονοϊού. Κύριε Μπρινάρη, να μιλήσουμε λίγο καθαρά. Αν πραγματικά γίνει το πανηγύρι και έχουμε εξάπλωση, θα κατηγορήσετε ευθέως τον κύριο Κεπαψόγλου ως υπεύθυνο μιας αυτής κατάστασης? Ακούστε, θα κατηγορήσω όλους, όχι μόνο τον κύριο Κεπαψόγλου. Ακούστε, κύριε Νατσούλη, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Επειδή ο κύριος Κεπαψόγλου είναι δήμαρχος, ο δήμαρχος δεν ψηφίζει. Ο δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δίκιο, ναι. Αυτοί οι οποίοι θα εκτεθούν, έτσι, θα είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα αποφασίσουν να γίνει το πανηγύρι. Ο κύριος δήμαρχος δεν θα εκτεθεί. Έτσι, για να πάμε στην ουσία της υπόθεσης. Άρα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ την απόφαση που θα πάρουμε μεθαύριο. Μάλιστα. Που κατά 99% τη Δευτέρα θα έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Και λοιπόν, θα είμαστε κι εμείς εκείνα. Να είστε, αν εμείς ζητήσαμε να γίνει διαζώσεις. Αν γίνει, θα είμαστε εκεί, αν γίνει βεβαίως διαζώσεις. Έτσι, και όχι, ναι, βέβαια, ναι, εννοείται. Λοιπόν, αν γίνει διαζώσεις, να είστε εκεί για να ακούσετε τα πάντα. Μας στέλνουν μηνύματα, έτσι, κύριε Μπουρινάρη, και οι άνθρωποι περιμένουν αυτές τις μέρες να βγάλουν ένα μεροκάματο και στο πανηγύρι. Μας λέει που δουλεύουμε εκεί, δεν μας σκέφτεται κανείς. Ποιοι δουλεύουν εκεί. Δεν ξέρω ποιοι δουλεύουν. Δουλεύουν συνεργεία, δουλεύουν άνθρωποι security, ναι, δουλεύουν ποιος θα έβαλε 30 άτομα συνεργεία. Είναι να προσληφθούν τώρα για την καθαριότητα. Υπάρχουν άνθρωποι, ωραία, που δουλεύουν, λογικά. Και τι να κάνουμε δηλαδή, τι να κάνουμε, κύριε Νατσούλη? Όχι, ρωτάνε οι άνθρωποι, ρωτάνε, δεν, ναι, τι η απάντηση είναι. Η απάντηση είναι ότι μπροστά στη δημόσια υγεία δεν χωράει κάτι άλλο. Έτσι, όποιος νομίζει ότι μπορεί να θυσιάσει την δημόσια υγεία προκειμένου να βγάλει δύο μεροκάματα ή ένα μεροκάματο, τότε είναι δικαίωμά του να το πιστεύει αυτό. Κύριε Μπουρινάρη, αλλά να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Η αίσθησή σας, αυτό που πιάνετε από τον κόσμο, είναι ότι θέλουν να γίνει το πανηγύρι ή ότι δεν θέλουν να γίνει το πανηγύρι? Η αίσθησή μου, κύριε. Τι λέει ο κόσμος, τι θέλει ο κόσμος? Είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι κατά της εμποροπανηγύρης. Να μην γίνει εμποροπανηγύρι. Ναι. Καθαρά για θέματα δημόσιας υγείας. Ο κόσμος φοβάται, κύριε Νατσούλη. Ναι, υπάρχει και η άλλη λογική. Λέει, όσοι φοβούνται, ας μην έρθουν. Λένε, μας τα έλεγαν χθες τα μηνύματα αυτά. Τι να κάνουμε, δηλαδή διαχωρισμό στους δημότες μας? Όχι, λένε. Λένε οι άλλοι που θα πάνε, όσοι φοβούνται, να μην έρθουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα? Μα είναι θέμα φόβου. Τι να σας είναι πω, μόνο κύριε. Θέμα φόβου. Δηλαδή, δεν είναι θέμα μετάδοσης. Δηλαδή, ο φόβος της μετάδοσης, αυτό είναι, για τον φόβο της μετάδοσης μιλάμε. Ωραία, δηλαδή αυτός που φοβάται να καθίσει στο σπίτι, αυτός που δεν φοβάται να πάει και να κουλήσει, αυτό μου λέτε? Αυτό σας λέει ένα κομμάτι της κοινωνίας που ζητάει να γίνει το πανηγύρι. Κατά την άποψή μου, κατά την άποψή γιατί τους, εγώ μιλάω τώρα, και κατά την άποψή τους και κατά την αυτό. Είναι έτσι, λάθος μου, αν το βλέπουν έτσι. Ναι. Ότι αυτοί που φοβούνται να μην πάνε και αυτοί που δεν φοβούνται να πάνε. Και, ναι, και μετά να έχουμε, να έχουμε τις συνέπειες όλες. Όχι, κύριε Νατσούλη, δεν γίνεται έτσι. Εμείς από την πλευρά μας, έτσι, θα
στείλουμε και τα μηνύματα στην πολιτική προστασία. Αυτό είναι για πείτε βέβαιο. Το αυτό λίγο, εξηγήστε το λίγο παραπάνω. Ναι, θα στείλουμε και εκεί τα μηνύματα, έτσι, γιατί αυτό το θολό το οποίο δεν βοηθάει στο να συγκρατήσουμε τη διάδοση του κορονοϊού. Αυτό το θολό το οποίο με τα πανηγύρια βοηθάει στη διάδοση της μετάδοσης. Έτσι να το ξεκαθαρίσουν. Να το ξεκαθαρίσουν αυτό το τοπίο και πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό, κύριε Νατσούλη. Μας παίρνει άνθρωπος από τους 30 που έχουν προσληφθεί για την καθαριότητα. Μας λέει, εμείς προσληφθήκαμε για την καθαριότητα. Τώρα ποιος θα μας πληρώσει, ο κύριος Μπουρινάρης. Βλέπετε λοιπόν το θέμα της εργασίας είναι απασχολεί. Αυτό ας απευθυνθούν στο Δήμαρχο. Που ο Δήμαρχος, εν πάση περιπτώσει, ποιος τους προσέλαβε. Έβαλε την προκήρυξη αυτή, ναι. Και ποιος τους προσέλαβε και ποιος έβαλε όλα αυτά τα συνεργεία. Στις αρχές νομίζω ότι τις προηγούμενες εβδομάδες έγινε αυτό. Τις 25 μέρες, έτσι, αυτά που δουλεύουν τα συνεργεία, ποιος τους έβαλε. Ας τους πληρώσει αυτός που τους έβαλε. Αλλά αν ήταν, κύριε Νατσούλη, η κατάσταση εύκολη, δεν το συζητούσαμε. Τώρα που είναι δύσκολη η κατάσταση, ο κύριος Δήμαρχος και η πλειοψηφία έπρεπε καταρχήν να καθίσουν να συζητήσουν αυτό το θέμα προς τη λύση. Πάνω σε αυτό κύριε Μπουρινάρη, μισό λεπτάκι. Μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή, δηλαδή ο Δήμαρχος προτείνει να μην μπουν μπαράκια και να είναι όλοι με μάσκες και στο πανηγύρι. Αν προσθέσετε κι εσείς άλλα πράγματα προστασίας. Δεν μπορεί, κύριε Νατσούλη, δεν μπορεί. Δεν το συζητάτε καθόλου, αυτό εννοώ. Διότι εσύ μπορείς να μου διασφαλίσεις από τον συνοστισμό και από. Άρα δεν το συζητάτε καθόλου με επιπλέον μέτρα. Μα του ζούμε το πανηγύρι τώρα 60 χρόνια. Ξέρουμε τι γίνεται στο πανηγύρι. Μπορεί κανείς να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρχει υπερσυγκέντρωση, δεν θα υπάρχει συνοστισμός, ότι θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας υγιεινής το 1,5 μέτρο, ότι δεν θα γίνει μετάδοση του κορονοϊού, ότι δεν θα έχουμε συνέπειες. Ποιος μπορεί να δεσμευτεί? Κανένας. Κανένας, κύριε Νατσούλη. Γι' αυτό. Άρα λοιπόν πολύ σπουδαίο το Συμβούλιο της Δευτέρας. Και όλοι οι Δήμοι στο Πανελλήνιο ακύρωσαν τις εμπεροπανήγυρες. Όλοι. Και μάλιστα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Έτσι, ο Δήμος Καλαμπάκας είχε φτάσει μέχρι και τη Δημοπρασία. Μέχρι και τη Δημοπρασία είχε φτάσει. Και τους γύρισε τα λεφτά πίσω. Δεν ξέρω τι έκανε και ακύρωσε την εμπεροπανήγυρη. Και ακύρωσε την εμποροπανήγυρη, κύριε Νατσούλη. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η υπόθεση να γίνει εμποροπανήγυρη με αυτά τα δεδομένα. Λέτε λοιπόν είναι μεγάλο ρίσκο. Είναι μεγάλο ρίσκο για την υγεία των πολιτών. Πάρα λέτε. Πολύ μεγάλο ρίσκο. Μάλιστα. Και όποιος το αναλάβει, έτσι, να είναι έτοιμος να αναλάβει και τις ευθύνες. Έτσι, μια τέτοια μεγάλη απόφαση ενός τόσο μεγάλου ρίσκου. Μάλιστα. Διότι η επόμενη μέρα δεν ξέρουμε πώς θα είναι, κύριε Νατσούλη. Δεν την ξέρουμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως μέχρι τελευταία να μην γίνει το πανηγύρι, γιατί θέλουμε οι δημότητες μας και οι επισκέπτες να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Από τα προηγούμενα χρόνια ακούγαμε ότι περίπου οι επισκέπτες του πανηγυριού ξεπερνάνε τις 100.000, φτάνουν 120 κτλ. Περίπου 120-150.000 είναι και οι επισκέπτες της ΔΕΘ. Η ΔΕΘ θα γίνει, κύριε Μπουρινάρη. Με τα μέτρα προστασίας. Τα πανηγύρια άλλα μπορεί να μην γίνουν, αλλά η ΔΕΘ θα γίνει. Αυτό λέει κάτι. Ναι, λέει το εξής, ότι η ΔΕΘ είναι μια άλλη διαδικασία πολύ ελεγχόμενη. Πολύ ελεγχόμενη. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Νατσούλη, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Άλλο εμποροπανήγυρη και άλλο ΔΕΘ. Οι εμποροπανήγυροι είναι σκορποχώροι. Είναι από παντού μπαίνεις, βγαίνεις κτλ. Η ΔΕΘ είναι μια άλλη υπόθεση. Έτσι, μην δημιουργούμε εντυπώσεις, θερμή παράκληση. Θερμή παράκληση, μην δημιουργούμε τέτοιες ψεύτικες εντυπώσεις. Περίπτωση να κλείσετε το μέρος εμποροπανήγυρη και να είναι ελεγχόμενη είσοδος και η έξοδος. Αυτό. Πώς δηλαδή, τι θα βάλεις? Τις 110.000 θα κάνεις ελεγχόμενη είσοδο? Τις 110.000. Προσπαθώ να βρω ένα κάτι για να δω. Εντάξει, αν συζητάτε κάτι. Ό,τι και να προσπαθήσετε, κύριε Νατσούλη, νομίζω ότι δεν γίνεται. αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι μόνο οι επισκέπτες, είναι και οι εκθέτες.
Ναι, βέβαια. Οι οποίοι εκθέτες, είπε ο Δήμαρχος, θα έρθουν όλοι με τεστ αρνητικό. Ότι από πλευράς εκθετών και τα λοιπά, όσοι είναι αρνητικοί μπαίνουν μέσα. Όσοι είναι θετικοί δεν μπαίνει κανένας. Ωραία. Οι εκθέτες όλοι θα κάνουν τα τεστ και όλοι είναι αρνητικοί και μπαίνουν μέσα. Μαζί με τους εκθέτες είναι και οι οικογένειές τους. Μαζί με τις οικογένειες τους τα τεστ. Είναι και οι υπάλληλοι τους και τα λοιπά. Ποιος θα ελέγξει κάθε μέρα ο Δήμος αν έχει έρθει ένα άλλο μέλος της οικογένειας ή αν έχει έρθει ένας άλλος υπάλληλος? Γίνονται αυτά, κύριε Νατσούλη. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Γι' αυτό και βούλησή μας και απόφασή μας, τουλάχιστον της μειοψηφίας, αφού λάβαμε υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους, γι' αυτό φέραμε και το θέμα, είναι η βούλησή μας είναι, και η πρότασή μας είναι να γίνει το πανηγύρι καθαρά για θέματα προστασίας από τον κορονοϊό. Νομίζω ότι είστε ξεκάθαρο σήμερα, κύριε Μπουρνάρ, και δεν συστάτε κανένα άλλο ενδεχόμενο με τυχόν μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την ασφάλεια του κόσμου. Δεν είστε κάθετα αντίθετοι στο να γίνει το πανηγύρι απόλυτα καθαρό. Δεν διασφαλίζονται, κύριε Νατσούλη, δεν διασφαλίζονται. Τώρα, δεν διασφαλίζονται κάποιοι σταθερές υγιεινείς. Δεν διασφαλίζεται. Θα περιμένουμε λοιπόν τις συνεδρίες της Δευτέρας. Βεβαίως, κατά πάσα πιθανότητα την Δευτέρα θα γίνει την αυτή η συνεδρία. Ναι, γιατί χθες ο πρόεδρος και είναι προς τιμήν του αυτή, να ανταποκρίθηκε άμεσα. Έτσι μόλις πήρε το αίτημά μας και επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε ότι κατά 99% θα γίνει τη Δευτέρα και θα φροντίσει, θα δει τα υγειονομικά πρωτόκολλα και αν υπάρχει δυνατότητα μας δεσμεύει. Να γίνει και διαζώσεις. Διαζώσεις, ναι. Αν γίνει θα έρθουμε, όπως το είπαμε, πραγματικά. Να έρθουμε, κύριε Νατσούλη, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Μα δεν αφορά μόνο, του Δήμου μας, κύριε Νατσούλη. Όχι, αυτό βέβαια, είναι το μεγάλο. Μα όχι, βέβαια. Αφορά την περιφερειακή ενότητα. Έτσι, αφορά την περιφέρειά μας. Βλέπετε κάθε μέρα τα κρούσματα στην περιφέρειά μας αυξάνονται. Αφορά όλους τους επισκέπτες. Δεν αφορά μόνο το Δήμο μας. Αλλά εμείς πρωτίστως σεβόμενοι, γιατί το μεγάλο υλικό φορτίο και αυτοί που θα υποστούν τα πάνδυνα θα είναι οι δημότες. Ναι. Σεβόμενοι αυτό το πράγμα και με αίσθηση ευθύνης πράττουμε αυτό που πράττουμε, κύριε Νατσούλη, και καλούμε τους συμβούλους της πλειοψηφίας που θα αποφασίσουμε και θα ψηφίσουμε μεθαύριο τη Δευτέρα, να λάβουν σοβαρά υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους και ας αποφασίσουν τον άλλο. Σωστά. Πάντως υπόθηκε ότι θα υπάρχει και security και η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Εκφράζονται παραδείγματα, γιατί είχαμε πρόσφατα και συναυλίες. Μακεδόνα στο Λιμναίο, Θηβαίο στην Γρανιώνα. Σήμερα έχουμε στην Καστοριά επίσης για τα 200 χρόνια... ενώνεται η Ήπειρος, η Μακεδονία και ο Πόντος. Γιατί τα λέτε τώρα αυτά? Όχι, λέω ότι υπάρχουν και όλα αυτά. Μισό λεπτό. Δηλαδή γίνεται μια εκδήλωση και πηγαίνουν 200 άτομα. Και τώρα συγκρίνεται τα 200 άτομα με τις 100.000. Λέω ότι υπάρχει μια τακτική, από ό,τι καταλαβαίνω και το έχουν πει και από την κυβέρνηση, ότι δεν κλείνει τίποτα. Ωραία, δηλαδή υπάρχει μια κατεύθυνση, αυτό καταλαβαίνω. Ένα θολό τοπίο, εγώ θέλω να πω. Ένα θολό τοπίο το λέτε εσείς. Θολό τοπίο, ναι. Εμείς... και αφήνουν τις αποφάσεις να τις πάρουν οι τοπικές ηγεσίες. Η πολιτεία δεν κλείνει τίποτα, αυτό κρατήστε. Οι τοπικοί θεσμοί. Σε αυτό είναι κατά την δική μου προσωπική άποψη, είναι κατακριτέο. Είναι κατακριτέο. Γιατί δεν βοηθάει στον κορονοϊό. Πάντως το έχετε προσέξει κι εσείς ότι υπάρχει αυτή η γραμμή της πολιτείας. Μα το έχω προσέξει και την κατακρίνω. Την καταδικάζω, βεβαίως. Διότι τέτοιες συμπεριφορές και στάσεις, δυστυχώς, δεν καταπολεμούν τη διάδοση του κορονοϊού. Απεναντίας μπορώ να σου πω, συμβάλλουν το να διαδοθεί ο κορονοϊός. Και δεν είμαστε, κύριε Νατσούλη, σε τέτοιες εποχές πλέον που πρέπει να έχουμε διάδοση. Εδώ πρέπει να πάρουμε μέτρα προστασίας και μέτρα μείωσης διάδοσης του κορονοϊού. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα κάτι για το πανηγύρι, για να πούμε και δύο λόγια για τα άλλα δύο που έχετε σαν θέματα. Ναι, ναι, κύριε Νατσούλη. Εάν γίνει το πανηγύρι, θα πάτε? Εγώ όχι. Μάλιστα. Τώρα. Όχι, δεν θα πάω, γιατί ακριβώς πρέπει να σεβαστώ αυτά που λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα αυτό βεβαίως είναι το κυρίαρχο και επαναλαμβάνω, αν γίνει και διαζώσεις θα είμαστε εκεί. Θα τα πούμε, κύριε Νατσούλη. Μια κουβέντα μόνο, γιατί βάζετε άλλα δύο θέματα
Γι' αυτό ναι, θα τα πούμε. Ναι, ένα λεπτό να ολοκληρώσω ναι, γι' αυτό. Θα τα πούμε και μετά την συνεδρίαση. Ναι. Έτσι, και μετά την λήψη απόφασης. Ναι. Αλλά θα τα πούμε όμως και μέχρι την έναρξη της συμπεροπανήγυρης, αν αποφασίσει η πλειοψηφία ναι. να γίνει. Ναι. Έτσι, διότι τα πρωτόκολλα έτσι, και η οικία βγαίνουν κάθε εβδομάδα. Και να δούμε αν τότε οι καταστάσεις και οι συνθήκες είναι, επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιων πανηγυριών. Πανηγυριών. Ναι. Ωραία. Τώρα, βάζετε άλλα δύο θέματα για συζήτηση, για την λήψη απόφασης για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ναι. ζητάτε και ενημέρωση για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και στο ακίνητο του Οικονομικού Τετραγωνικού. Όχι μόνο ενημέρωση. Λήψη απόφασης για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης. Ναι, ναι, και στο τρίτο σας. Λέω και λήψη ενημέρωση για το τι έχει γίνει για το οικονομικό ναι. τετράγωνο 6α. Είναι το. Της πλατείας αυτό είναι. Αυτό είναι, ναι, το οικόπεδο του Ζίδρου με δύο κουβέντες που λένε για να γίνεται κατανοητό από τους ακροατές μας. Προκειμένου το ακίνητο ή να παραδοθεί, λέτε, στους ιδιοκτήτες. Και λήψη απόφαση λέμε. Έτσι, και λήψη απόφαση για ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών. Και λήψη απόφαση. Λοιπόν, ναι. Πέρυσι τέτοιον καιρό, κύριε Νατσούλη, είχαμε βγάλει ένα δελτίο τύπου και μέσα στα θέματα που εκεί παρουσιάζαμε ήταν και το ΚΔΑΠ. Γιατί και πέρυσι η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής ήθελε να κλείσει το ΚΔΑ και πήρε αποφάσει. Λοιπόν, και το ίδιο βλέπουμε κάνει και φέτος. Έχουν υποβάλει, κύριε Νατσούλη, γύρω στις 30 αιτήσεις. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, έχουν εγκριθεί γύρω στις 20 και για κάποιες άλλες περιμένουν απαντήσεις, που σημαίνει ότι αν τα παιδιά είναι 20-22, τα έσοδα από τα παιδιά είναι γύρω στις 25-26.000. Αντίστοιχα από τα έξοδα. Γιατί να κλείσει αυτή η δομή? Δεν βρίσκουμε τους λόγους να ναι. κλείσει αυτή η δομή. Τι προσπαθούν δηλαδή? Μία δομή που λειτουργεί από το 2000 δημοτική να έρθουμε το 2021-2006 λειτουργεί. Να έρθουμε το 2021 να την κλείσουμε. Έτσι προσπάθησαν και πέρυσι δεν το πέτυχαν. Το ίδιο πιστεύω ότι δεν θα το πετύχουν και φέτος. Μάλιστα. Λοιπόν, και για το οικόπεδο, μια κουβέντα. Ναι, ναι, και για το οικόπεδο. Αν δηλαδή εκεί, γιατί η δημοτική επιχείρηση πήρε μια απόφαση και λέει οικονομικά. Τι οικονομικά? Αν δηλαδή χρειαστεί να βάλει ο Δήμος 2, 3, 5 και 6 χιλιάδες, είναι πόσο μεγάλο το οικονομικό έξοδο που πρέπει να κλείσουμε τη δομή? Είναι ακαταλαβίστικα αυτά τα πράγματα, κύριε Νατσούλη, και εμείς θα επιμείνουμε να ξαναλειτουργήσει το ΚΔΑΠ, γιατί πρέπει να λειτουργήσει. Είναι μια δημοτική δομή και αυτές οι δημοτικές διευκρινίστε μου, λειτουργούσε με χρήματα του πανηγυριού το ΚΔΑΠ τα προηγούμενα χρόνια? Όχι. Από το πανηγύρι πήγαιναν χρήματα για το ΚΔΑΠ? Όχι, ποιος το λέει? Όχι, λέω αν συνδέονται ίσως αυτά τα δύο. Όχι. Καμία σχέση. Όχι. Η δημοτική επιχείρηση έχει δικό της προϋπολογισμό. Άλλο πράγμα, εντάξει. Βεβαίως. Έτσι, για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα και δίνουμε λάθος. Ωραία, γι' αυτό το ρωτάμε να το ξεκαθαρίζουμε. Τους ακροατές μας. Πάμε και για το οικόπεδο μια κουβέντα. Το οικόπεδο, κύριε Νατσούλη, και εσείς θα θυμάστε ότι από είναι το... διαχρονική η μάχη αυτού του οικοπαίδου. Επιτέλους, δεν μπορεί, εμείς σαν μειοψηφία κρίναμε ότι πρέπει και να ενημερωθούμε και να τελειώσει αυτό το ζήτημα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό καταλαβαίνω. Δεν μπορούμε να κρατάμε όμηρο τους ιδιοκτήτες και την ιδιοκτησία τους τόσα χρόνια. Από πού αντλούμε αυτό το δικαίωμα και αυτή την εξουσία? Επιτέλους, ας αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς πάντως, επειδή βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η απαλωτρίωση εκ νέου, γιατί έγινε μία φορά, απέτυχε, δεν κατατέθεσαν τα λεφτά. Άρα τι προτείνετε εσείς, η παράταξή σας? Να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και να επιστραφεί, να παραδοθεί το οικόπεδο στους ιδιοκτήτες. Μάλιστα. Ως οικόπεδο, όχι ως αγρός, γιατί εκεί δεν υπάρχει πλέον συντελεστής δόμησης. Διότι πιστεύουμε ότι ο Δήμος δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει, να εκμεταλλευτεί αυτό το οικόπεδο με όποια χρήση και αν αποφασίσει. Άρα είναι καθαρή εδώ η θέση σας να παραδοθεί στους οικόπεδους τους ιδιοκτήτες.
Ναι, και, γιατί και το οικονομικό κομμάτι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά και ο Δήμος αδυνατεί να πει αυτά τα λεφτά. Κύριε Μπουρινάρη, θα έχουμε τη δυνατότητα, αν μπορέσει να γίνει το μακάρι να γίνει έτσι, να είμαστε εκεί να σας δούμε και να σας ακούσουμε την Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ναι. Εμείς πάντως, και αν δεν γίνει διαζώσεις, ναι, μετά την συνεδρία... Θα έχετε και πάλι τοποθέτηση, ναι. Ναι, και μετά την λήψη των αποφάσεων θα είμαστε και πάλι κοντά σας για να ενημερώσουμε τους δημότες μας για το τι ακριβώς θα συμβεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπουρινάρη. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μπουρινάρη. Να είστε καλά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.